θάνατος απλώθηκε στην πόλη Ντνίπρο. Ασθενοφόρα πηγαίνουν έρχονται, φορεία μεταφέρουν σακούλες γεμάτα πτώματα. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο να βρουν επιζώντες. Η πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση των Ρώσων σε πολυκατοικία μάχων άνοιξε την πόρτα της φρίκης. 25 είναι νεκροί, άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά. Πάνω από 70 τραυματίες και ο τραγικός απολογισμός όλο και μεγαλώνει όσο ξεσκεπάζεται η φρίκη κάτω από τα συντρίμια. Η 9 ορόφων πολυκατοικία ισοπεδώθηκε. Οι ανυποψίαστοι ένικοι πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο, αφού η αιματηρή επίθεση έγινε αργά το βράδυ. Проснулся во сне, начал кричать, не понял почему, просыпаюсь, слышу взрыв. Συγκλονισμό προκαλεί η φωτογραφία ενός κοριτσιού 23 ετών που κάθεται στα ερείπια του σπιτιού της και κλαίει. Κάτω από αυτά βρίσκονται γονείς της, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι ζωντανή. Η λίστα των αγνοούμενων μεγάλη. Рятувати десятки людей, поранених, травмованих, їм надається допомога. Серед них діти, найменшій дівчинці 3 роки. Η μάχη για ζωή δίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τα μέλη των σωστικών συνεργείων σωπαίνουν. Η απαραίτητη σιωπή που ίσως φωνάξει μέσα από τα συντρίμια για βοήθεια. Αυτή η επίθεση είναι από τις μεγαλύτερες που έγιναν και η τρίτη μέσα σε ένα 24ωρο. Οι χθεσινές επιθέσεις στο Κίεβο οδήγησαν εν τέλει σε διακοπές ρεύματος με τις ενεργειακές υποδομές να είναι βαριά χτυπημένες και εκτός λειτουργίας. Οι επόμενες μέρες θα είναι στο σκοτάδι στην καρδιά του χειμώνα. Και ενώ η Ουκρανία αιμορραγεί λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πολυκατοικία του θανάτου, ο επικεφαλής της ομάδας Βάγνερ κομπάζει για την κατάληψη της Σολεντάρ και μοιράζει μετάλλια. Ήρθα εδώ για να вручить медали парням, которые брали Солидар. Вот этот вот человек командовал взятием Солидара, взял его без жевания соплей за 2 недели. До этого долгое время там ничего не происходило.